Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον επιθεωρητή, το σχολικό σύμβουλο, το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου. Ο επιθεωρητής υπήρξε θεσμοθετημένο όργανο του Υπουργείου Παιδείας με σκοπό την εποπτεία, αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υπηρεσιακή εξέλιξη και προγραμματική σταδιοδρομία κάθε εκπαιδευτικού εξαρτιόταν από τις εκθέσεις των επιθεωρητών. Το 1830 οργανώνονται το εκπαιδευτικό σύστημα. Το 1834 εισάγεται ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων. 1834-1895 οι Βαβαροί οργανώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δάσκαλοι βρίσκονται στο έλεος των δημάρχων και των κομματικών παραγόντων. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα. 1895 καθιερώνεται ο θεσμός του Νομαρχιακού Επιθεωρητή. 1911 συστήνεται το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Εκπαίδευσης για να περιορίσει τυχόν αυθαιρεσίες εκ μέρους του Συμβούλου. 1914 κατάργηση της διάκρισης των επιθεωρητών Α και Β τάξης. 1915 ορίστηκαν με λεπτομέρεια τα σημεία της επιθεώρησης. 1917 θεσπίστηκαν δύο ανώτεροι επόπτες που καθοδηγούσαν τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης. 1930 περί διοικήσεως της εκπαίδευσης. Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Εποπτικό Συμβούλιο Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό Εποπτικό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης και το Ανώτερο Κεντρικό Συμβούλιο με γνωμοδοτικό και διοικητικό χαρακτήρα. 1936-1937. Οργάνωση Πολυπρόσωπων Συμβουλίων με σκοπό την αδιάλειπτο έλεγχο των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας. 1950-1960. Γίνεται ανασυγκρότηση των οργάνων διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης. 1959. Αναδιορθώθηκε η κορυφή του διοικητικού εποπτικού συστήματος. 1970 θεσπίζεται η αξιολόγηση των δασκάλων και από τον διευθυντή του σχολείου και από τον επιθεωρητή. 1976 η χώρα χωρίστηκε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε 15 ανώτερες εκπαιδευτικές περιφέρειες με προϊστάμενο τον επόπτη σε κάθε περιφέρεια. 1982 ο θεσμός του επιθεωρητή καταργείται. 1984 καθιερώνεται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. 2018 ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου καταργείται. Την ίδια χρονιά καθιερώνεται ο θεσμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Ο ρόλος του επιθεωρητή τώρα θα δούμε ποιος ήταν. Με τη σύσταση του ελληνικού κράτους του 1830 οργανώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα. Ταυτόχρονα καθιερώνεται ο θεσμός των επιθεωρητών με το διάταγμα 1372. Με αυτό το διάταγμα καθορίζονταν οι αρμοδιότητές του, οι οποίες για παράδειγμα ήταν η παρουσία του στα σχολεία, η παρακολούθηση των παραδόσεων των μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς, η παρατήρηση προς τους μαθητές. Στον νόμο που εισηγούν τη Βαβαρή περί δημοτικών σχολείων, το 1834, εισάγεται ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή. Ο Γενικός Επιθεωρητής επιθεωρούσε κάθε χρόνο όλα τα σχολεία. Ενέκρινε, ασκούσε πειθαρχική εξουσία και επέβαλε πειθαρχικές ποινές στους δασκάλους και στις δασκάλες. Διεύθυνε το διδασκαλείο, το οποίο εκπαίδευε τους νέους δασκάλους. Λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης νέων περιοχών στο ελληνικό κράτος, καθιερώνει το θεσμός του έκτακτου επιθεωρητή με αποκλειστική τους ευθύνη την καταγραφή των προβλημάτων του σχολείου και όχι την εποπτική ή πειθαρχική επιστασία των εκπαιδευτικών. Σταδιακά, από το 1842 μέχρι το 1895, μέσα από διάφορα νομοθετήματα, συγκροτείται ο επιθεωρητισμός. Ο Ιωάννης Κοκκόνης είναι ο πρώτος που διορίστηκε ως επιθεωρητής των κατά των Πελοπόννησο διδακτικών καταστημάτων. Στον οδηγό της αλληλοδιδακτικής, τον οποίο εκδίδει το 1842, περιλαμβάνει μια σειρά από οδηγίες, οι οποίες αφορούν όχι μόνο τη διδακτική μεθοδολογία, αλλά και τη χρηστή συμπεριφορά των διδασκόντων, η οποία μπορεί να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί από τον επιθεωρητή και την τοπική κοινωνία. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει τέτοια συμπεριφορά που να μην προκαλεί την κοινωνία. Εάν είναι παντρεμένος, θα πρέπει και η σύζυγός του να έχει ανάλογη συμπεριφορά. Τα καθήκοντα του επιθεωρητή είναι απαυξημένα και συμπεριλαμβάνουν την ισοδοσία του εκπαιδευτικού προσωπικού, εγκρίσεις αναρωτικών αδειών, επίβλεψη της συμπεριφοράς τους, ενώ εισηγούνταν και τον προβιβασμό των δασκάλων. Το 1895 καθιερώνεται ο θεσμός του νομαρχιακού επιθεωρητή. Κάθε 6 μήνες περιόδευαν στα σχολεία της περιφέρειάς τους, έλεγχαν για πειθαρχικά ζητήματα το προσωπικό και τηρούσαν για τον κάθε ένα φύλο ποιότητας, όπου εξέταζαν και τα όποια κτηριακά προβλήματα των σχολείων, την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής τους. Βοηθοί των νομαρχιακών επιθεωρητών ήταν οι νομαρχιακοί επιθεωρητές Β' τάξης, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη διδασκαλία μέσα στην τάξη, έκαναν υποδειγματικές διδασκαλίες, συμβούλευαν και καθοδηγούσαν τους δασκάλους.
σε τοπικό νομαρχιακό επίπεδο λειτουργούσε και το Εποπτικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης, το οποίο εκδίκαζε ενστάσεις κατά των αποφάσεων των επιθεωρητών. Το 1914 καταργήθηκε η διάκριση των επιθεωρητών σε Α και Β τάξη. Ορίζονται νομαρχιακοί επιθεωρητές σε 66 περιφέρειες για δημοτική εκπαίδευση και κατανέμονται σε 12 γενικές επιθεωρήσεις. Κάθε επιθεωρητής ήταν υπεύθυνος για τη δική του περιφέρεια και ασχολείται πλέον με τις μισθολογικές υποθέσεις των εκπαιδευτικών. Οι ανώτεροι επόπτες καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Ανώτεροι επόπτες δημοτικής εκπαίδευσης διορίστηκαν ο Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης. Στην πραγματικότητα, ο θεσμός αυτός αποσκοπούσε να φέρει σε επαφή επιθεωρητές και δασκάλους με τη διδασκαλία της δημοτικής και τα νέα βιβλία. Με την ήττα του Ελευθερίου Βενιζέλου στις εκλογές του 1920, η μεταρρύθμιση του 1917 ανατράπηκε πλήρως. Το 1930, με νόμο περί διοικήσεως της εκπαίδευσης, συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Εποπτικό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Εποπτικό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης και το Ανώτερο Κεντρικό Συμβούλιο με γνωμοδοτικό και διοικητικό χαρακτήρα. Αναδεικνύεται πλέον ως σοβαρό αίτημα των εκπαιδευτικών η ανάγκη διαχωρισμού του παιδαγωγικού καθοδηγητικού ρόλου των επιθεωρητών από το διοικητικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί απέβλεπαν με τον τρόπο αυτό να απαλλαγούν από τη συνεχή πίεση και τον ασφιχτικό έλεγχο του έργου τους. Η θέσπιση των νόμων του 36 και του 37 οδήγησε στην οργάνωση πολυπρόσωπων συμβουλίων με σκοπό τον αδιάλειπτο έλεγχο των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας. Τα σχολεία της χώρας κατανεμήθηκαν σε 100 εκπαιδευτικές περιφέρειες, σε κάθε μία από τις οποίες τοποθετήθηκε ένας επιθεωρητής, ο οποίος είχε την άμεση επίβλεψη των σχολείων της περιφέρειάς του και του προσωπικού τους, στο οποίο ασκούσε πειθαρχική εξουσία. Οι επιθεωρητές ήταν τα μάτια και τα αυτιά του καθεστώτος στο σώμα των εκπαιδευτικών. Τα παιδαγωγικά συνέδρια που οργανώνονταν, ο Γενικός Επιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής καλούσε τους επιθεωρητές ή τους δασκάλους της περιφέρειάς του αντίστοιχα να συζητήσουν για κάποιο παιδαγωγικό ζήτημα. Το 1959 αναδιαθρώθηκε η κορυφή του Διοικητικού Εποπτικού Συστήματος με το νομοθετικό διάταγμα του 1959, οπότε θεσμοθετείται το Ανώτερο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή και 2 ετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών. Το διοικητικό του τμήμα είχε την διοίκηση και υποπτία του προσωπικού της εκπαίδευσης. Με αυτό το σύστημα διοίκησης, ο έλεγχος των εκπαιδευτικών ήταν πλήρης. Με το νομοθετικό διάταγμα του 1964 ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με αποστολή την έρευνα των εκπαιδευτικών προβλημάτων, τη μετεκπαίδευση του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού, την εποπτεία όλων των σχολείων. Με την ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επιτυχάνεται ο διαχωρισμός ανάμεσα στον εκπαιδευτικό, διερευνητικό έργο και στη διοίκηση. Με το νόμο του 1982 ο θεσμός του επιθεωρητή καταργείται. Με προεδρικό διάταγμα του 1984 καθιερώνεται ο θεσμός του σχολικού συμβούλου με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. Ο σχολικός σύμβουλος θα μπορούσε να λειτουργεί ως μέντορας, υποστηρικτής των εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης, κατάρτισης και εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, καθώς και επαγγελματικής και ψυχολογικής στήριξης. Το mentoring διακρίνεται σε άτυπο όταν οι σχέσεις προκύπτουν τυχαία και αναπτύσσονται αυθόρμητα με βάση την εκτίμηση, το θαυμασμό ή τις εργασιακές προκλήσεις και το τυπικό, στο οποίο οι σχέσεις είναι διαρθρωμένες, διαχειριζόμενες και διαθέτουν δομή, οργάνωση και συγκεκριμένο πληθυσμό στόχων. Για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το θεσμό του mentoring και την επιτυχία του ρόλου του mentora, είναι απαραίτητο να προηγηθεί σχετική κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών. Ο σχολικός σύμβουλος θα μπορούσε να δρομολογήσει σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με εστίαση την έννοια, τον σκοπό, τους στόχους, τις ιδιαιτερότητες, τα πεδία εφαρμογής του θεσμού, τη σχέση μέντορα και προστατευμένου, αλλά και το πλαίσιο εφαρμογής ενός προγράμματος mentoring στην πράξη. Ο σχολικός σύμβουλος, λοιπόν, στο πλαίσιο της σχέσης αυτής θα μπορούσε να λειτουργεί ως συντονιστής, επόπτης ή διαχειριστής, που στηρίζει και επιβλέπει την πορεία εξέλιξης του mentoring, ενώ παράλληλα είναι και υπεύθυνος για τη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος. Η σχέση mentora και προστατευμένου συνιστά μια σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού και συνεργασίας. Βασίζεται στην αμοιβαιότητα, την αχεμήθεια, την πλήρη κατανόηση του ρόλου και των προσδοκιών του κάθε μέλους, τη συνέπεια σε ό,τι αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν, την καλοπροαίρετη επίλυση τυχών συγκρούσεων, τη συστηματική και καλόπιστη ανατροφοδότηση και τέλος την επικοδομητική κριτική. Η σχέση μέντορα και προστατευμένου πρέπει να αλλάζει χαρακτήρα και τυπικά να τερματίζεται όταν εκπληρωθούν οι προδιαγεγραμμένοι στόχοι του mentoring. Πολλές φορές
εξελίσσεται σε μια μακροχρόνια σχέση φιλίας και συνεργασίας, χωρίς ποτέ να επέλθει ουσιαστική διάλυση. Σκόπιμο είναι επίσης, μέντορες και προστατευόμενος, να μην έχουν άμεση ιεραρχική σχέση. Ο νόμος του 2018 έθεσε τέλος στο σχολικό σύμβουλο, έφερε στο προσκήνιο το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου έχουν την ευθύνη της επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας, η οποία συνίσταται σε παροχή υποστήριξης στο σχεδιασμό και υλοποίηση διδακτικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, μέρημνα για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και πρόταση εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα. Δεν παρακολουθούν τους εκπαιδευτικούς όρους διδασκαλίας όπως γινόταν επί της εποχής του Σχολικού Συμβούλου. Επίσης, δεν αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς. Η δράση τους πραγματώνεται στο πλαίσιο με οριζόμενα κυρίαρχα χαρακτηριστικά τη διεπιστημονικότητα, τη συλλογικότητα και τη συνεργασία με πλήθος προσώπων και φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, δρούν συλλογικά για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση του προγραμματισμού των ΠΚΕΣ, ενώ υλοποιούν και την αποτίμηση του εν λόγω προγραμματισμού. Κυρίες και κύριοι, η ουσία δεν είναι η αλλαγή της ονοματοδοσίας των αρμοδιοτήτων, αλλά η παραχώρηση ουσιαστικής αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να μεταξελίξουν οραματικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.